Τις πολυσύχναστες παραλίες στα βόρεια παράλια του νομού Ηρακλείου και Λασιθίου καθόρισε σήμερα το Λιμεναρχείο Ηρακλείου με τους Δήμους στην περιφέρεια αλλά και όλους τους αρμόδιους φορείς. Για μια ακόμα φορά επισημάνθηκε το γεγονός ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να στελεχώνουν τις παραλίες με ναυαγοσωστικό προσωπικό, αλλά δυστυχώς από τις 10.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πνιγμών που έχουν σημειωθεί στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί μετά τις 6 το απόγευμα. Όποιος εκμεταλλεύεται μια πολυσύχναστη παραλία από τον μήνα Ιούνιο έως και τον μήνα Αύγουστο και από ώρας 10.30 μέχρι και 5.30 το απόγευμα οφείλει να προσλαμβάνει ικανό αριθμό ναυαγοσωστών και να του παρέχει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Αυτό που για μία ακόμα φορά επεσήμαναν τα στελέχη του Λιμεναρχείου Ηρακλείου προς τους Δήμους, οι οποίοι εκμισθώνουν τις παραλίες προς τις ιδιώτες, είναι ότι οι έλεγχοι και φέτος θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί τόσο για τους ναυαγοσώστες όσο και για τα θαλάσσια σπορ. Δυστυχώς δεν τις τηρούν και γι' αυτό ακριβώς θα είμαστε αυτή τη φορά αμήλικτοι και η εντολή που έχουμε πάρει και από τον Περιφερειάρχη είναι να δούμε τη διαδικασία της μίσθωσης και της ασφάλειας των πολιτών πάνω απ' όλα και να δώσουμε τις σωστές κατευθύνσεις για την σωστή λειτουργία των παραλίων. Κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Παρ' όλα αυτά, από τον Ιούνιο που ξεκινάει η θερινή σεζόν όσον αφορά τους ναυαγοσώστες, κάνουμε καθημερινούς ελέγχους, οι οποίοι εντείνονται ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Όσον αφορά την κίνηση των θαλασσίων μέσων αναψυχής, επίσης έχουμε στοχευμένες δράσεις με ελέγχους τόσο στη ξηρά όσο και στη θάλασσα.